απόγευμα το δημοτικό διαμέρισμα Ευνοχωρίου, Λεσσινίου και κατοχής είναι σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη με τη σφραγίδα του Υπουργείου και της Πολιτικής Προστασίας. Όπως βλέπετε, έχει πέσει το κυκλίδωμα στη μέση, δηλαδή ο ένας πυλώνας που κρατάει την γέφυρα που πέρναγε το τρένο. Σε αυτή τη γέφυρα, ακριβώς επάνω, βρίσκονται οι σωλήνες της κεντρικής σύνδεσης του νοσηλογείου. Δεν τίθεται θέμα, τούτη την ώρα τουλάχιστον, και με αυτή την απώλεια έκτακτης ανάγκησης προς τη γέφυρα, για να πέσει δηλαδή η γέφυρα. Αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε και περιμένουμε σε πολύ λίγη ώρα τεράστιους όγκους βράχων εδώ, είναι να προστατεύσουμε την κεντρική γεώτρηση του νοσολογίου και τον πίνακα ελέγχου ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και όλης της, αν θέλετε, τηλεειδοποίησης, όπου εκεί, εάν συνέβαινε το μοιραίο, θα σταματήσει να ιδρεύεται το νοσολόγιο. Εδώ έχουμε πέσει όλοι επάνω, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας, η Τέρνα που τον ευχαριστούμε πολύ, η πολιτική προστασία από Αθήνα και εδώ, και προσπαθούμε σε λίγο, αναμένουμε τα μηχανήματα, ώστε να αποθέσουμε στο σημείο που βλέπετε εδώ κατά μήκος, ακριβώς τόνους πέτρες, τόνους βράχων και να μπορούσαμε να προστατεύσουμε. Αυτό που θα γίνει σήμερα είναι να προστατεύσουμε την κεντρική γεώτρηση. Ήδη έχουμε χάσει μία γεώτρηση πάνω από τη γέφυρα του πυροχωρίου, από τις 4, αλλά εάν χαθεί αυτή, δεν θα ιδρύεται το νοσολόγιο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, και αυτό και κηρυχθήκαμε σε έκτακτη ανάγκη.